Ήμουν μπροστά στο ενδεχόμενο να συνδικαλιστούν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό πάντα δεν γινόταν, Γιώργο. Ποιο? Δεν συνδικαλιζόντουσαν και στον ιδιωτικό τομέα. Όχι. Άμα πάτε σε μεγάλες επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις που δουλεύουν οι άνθρωποι με τα 2 ώρα και με τα 3 ώρα και με τον προσωπάρχη πάνω από τον σβέρκο τους, θα δείτε ότι δεν ισχύει κανένα εργασιακό δικαίωμα. Είναι γαλέρες, αντίστοιχες. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ισοπεδωθεί όλα αυτά, γιατί το μείζον αγαθό και το μεγάλο ζητούμενο είναι να υπάρχει εργασία. Αλλά και κατά τα προηγούμενα χρόνια, αυτό για το οποίο πολλές φορές συζητούσαμε, ήταν η κατάχρηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος και όχι το δικαίωμα του συνδικαλισμού. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ καμία κατάχρηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά ας μην τα ανοίξουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι συνδικαλιστικές αυθαιρεσίες και συνδικαλιστικές διαπλοκές απασχόλησαν και τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Στον ιδιωτικό τομέα ποτέ. Το πρόβλημα με τους χαμηλούς μισθούς στον ιδιωτικό τομέα και τους υψηλούς μισθούς στον δημόσιο τομέα είναι ότι ο δημόσιος τομέας πάντα συνδικαλιζόταν σε αντίθεση με τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό κιόλας χτυπιέται και ο συνδικαλισμός στο δημόσιο τομέα για να μην παίρνουν θάρρος οι ακόμα πιο υποτελείς που είναι στον πάτο της τροφικής αλυσίδας. Άρα έχουμε μια παραδοχή ότι υπάρχει. Και οι εργοδότες εκβιάζουν. Φυσικά και οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Υπάρχει και το τραγούδι εκεί με τους Gastarbeiter ή με το νούμερο 9, όπως το λένε, το νούμερο 8, δεν ξέρω, 8, ναι, κτλ. Αυτό ακριβώς το πράγμα περιγράφει. Στον ιδιωτικό τομέα, μια ζούγκλα, το κράτος να είναι μακριά από αυτή τη ζούγκλα, ώστε να κάνει ο κάθε επιχειρηματίας με τους μπράβους του ό,τι γουστάρει. Προφανώς αυτά οι επεισόδια δεν θα αλλάξουν, το καταλαβαίνετε. Συγγνώμη, για να καταλάβουμε, έχει μείνει τρόπον την άστο απειρόβλητο δημόσιο τομέα λόγω του ισχυρού συνδικαλισμού έναντι του ιδιωτικού. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, βέβαια. Το ρωτώ, διότι έχουμε δει πολλά δεινά στον τόπο μας από τον κακώς εννοούμενο συνδικαλισμό και από τον κακώς εφαρμοζόμενο στον τόπο μας συνδικαλισμό. Έχουμε δει από τις κυβερνήσεις οι οποίες κυβερνούν και όχι από το συνδικαλισμό. Συγγνώμη, δεν έχουμε δει στην πράξη από κακώς εννοούμενο και κακώς εφαρμοζόμενο συνδικαλισμό. Να πούμε ονόματα. Δεινά στον τόπο μας. Να πούμε ονόματα. Τι ήταν ο Βρούτσης? Δεν ήταν ο αρχισυνδικαλιστής της Νέας Δημοκρατίας εφοριακούς? Ο Πρωτόπαπας τι ήταν? Δεν ήταν στη ΓΕΣΕΕ? Τι είναι? Ήταν ένας κυβερνητικός και δικοματικός συνδικαλισμός. Αυτό το πράγμα ήταν. Πλακάκια τα κάνανε. Είναι πολλοί συνδικαλιστές σε αρκετά κομματικά πεδία, οπότε τώρα ανοίγεται μεγάλη πληγή. Ο συνδικαλισμός, παιδιά, είναι η διαφορά ανάμεσα στον πολιτισμό και στην βαρβαρότητα. Στην πολιτική, Γιώργο, σε όλο το φάσμα. Θέλω να θυμίσω ότι πριν το συνδικαλισμό, πριν την πρωτομαγιά του 1996 στην Αμερική, οι άνθρωποι δουλεύαν 6 ώρες την 7 ημέρες την εβδομάδα, 12 ώρες την ημέρα. Οι άδειες, το ρεπό, ο συγκεκριμένος μισθός, όλα τα εργασιακά δικαιώματα οφείλονται στο συνδικαλισμό. Οι διεκδικήσεις σε μια βάση λογικής δεν είναι κατακριτές από κανέναν. Ποιος κρίνει τη λογική? Ναι. Εκ του αποτελέσματος κρίνονται όλα. Όταν λοιπόν στο αποτέλεσμα βλέπουμε συνδικαλιστές που είναι για όφελος ίδιων με 200 ευρώ σπαστό στο σούπερ μάρκετ, ή υποκινούν συγκεκριμένες διαδηλώσεις πάλι για ίδιον όφελος, εκεί δεν είναι ο συνδικαλισμός υπέρ του κοινού δικαίου. Είναι ένας άλλος. Κακός εγώ, Γιώργο, δεν είδα κανένα να κλάψει για τα 200 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και το 2007 και το 2008 που συνέβαινε και τότε. Η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ έτρωγε ξύλο έξω από σούπερ μάρκετ. Και δεν εννοώ κόμματα, μην μπερδευτώ, από τις μεγάλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις μεγάλες που περιλαμβάνουν και τον ιδιωτικό τομέα. Ο Παναγόπουλος στα φτερά τους. Ποιος Παναγόπουλος? Ο Παναγόπουλος δεν έκλαψε κανείς για τον ιδιωτικό τομέα. Τώρα κλαίνε λίγο. Μην αγιοποιούμε τους συνδικαλιστές τώρα, γιατί συμμετοχή του πολιτικού παιχνιδιού που φτώχεια σε κεφαλήρεση ήταν, Γιώργο Κύριε. Στον δρόμο κατεβαίνανε μόνο για το δημόσιο τομέα. Για τον ιδιωτικό κανείς δεν έκλαψε. Η προσπάθεια να μεταφερθούν τα δεινά του τόπου από τις κυβερνήσεις που κυβέρνησαν στον συνδικαλισμό είναι μια προσπάθεια η οποία οδηγεί την κοινωνία. Δεν αγάπησε ο συνδικαλισμός και τον ιδιωτικό τομέα όσο πολύ αγάπησε και ερωτεύτηκε τον εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα. Γιατί? Και αυτό συνέβαινε κομματιακή και πελατειακή σχέση, μια χαρούλα ήταν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα, Γιάννη, το μεσημέρι ξαφνικά δημιουργήθηκε μια αίσθηση και μια αναστάτωση όταν έγινε γνωστό ότι γευματίζουν σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο Πρωθυπουργός με τον Κώστα Καραμαλή. Ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής λοιπόν βρέθηκαν, γευμάτισαν και τα είπαν. Και αυτό πυροδότησε σενάρια που έχουν να κάνουν με τις ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις, με το θέμα